Να ξεκινήσουμε από, ναι, ναι, από την χθεσινή είδηση, η οποία προέκυψε, κύριε Πλεύρη. Εδώ στην εφημερίδα των συντακτών. Εδώ, να έχει συντακτών. Η οποία λέει, είναι έρευνα που καταγράφηκε και στο δελτίο ειδήσεων του Open εχθές. Λέει, 97,7% διασωληνωμένων εκτός ΜΕΘ πέθανε, 72,7% διασωληνωμένων εντός ΜΕΘ πέθανε και έχουμε σύν 64% θνητότητα στην επαρχία σχέση με την Αθήνα. Και είναι μελέτη του κυρίου Λίτρα και του κυρίου Τσιόδρα, κάνω λάθος κύριε Υπουργέ? Είναι μελέτη του κυρίου Λίτρα, δεν είναι του κυρίου Τσιόδρα. Μόνο του κυρίου Λίτρα. Τα μόνο στοιχεία είναι, Λίτρα, ναι, εδώ έτσι όπως περιγράφεται η μελέτη, είναι συντριπτικά. Για του κυρίως για τους εκτός ΜΕΘ ασθενείς. Πάμε να δούμε τα στοιχεία λοιπόν τώρα. Ναι. Τα στοιχεία, ο κύριος Λίτρας τι έχει κάνει και όποιος διαβάσει τη μελέτη του θα το δει. Κάνει μία στατιστική αναφορά των στοιχείων και καταλήβει ότι τα αίτια της θνητότητας θα πρέπει να αναζητηθούν από άλλη μελέτη. Τι δείχνουν τα στοιχεία στα στατιστικά? Αυτό το οποίο λέγαμε, ότι όταν κάποιος φτάσει να διασωληνωθεί, κύριε Καμπουράκη και κύριε Στάθη, οι πιθανότητες να πεθάνει είναι πολύ περισσότερες από το να επιβιώσει. Τι πρέπει λοιπόν να γίνει για να μην διασωληνωθεί κάποιος? Να έχει προστατευτεί. Ο κύριος Λίτρας λοιπόν στην ίδια του τη μελέτη αναφέρει και απαντά σήμερα το πρωί στο tweet του κυρίου Πολάκη, ο οποίος δεν κατάλαβε τη μελέτη και λέει ότι πέθαναν οι ανεμβολίαστοι το ίδιο με τους ανεμβολιασμένους, ότι από αυτούς οι οποίοι διασωληνώθηκαν, επειδή ακριβώς ο εμβολιασμός παρεμβαίνει στον παράγοντα να μην κατέβει νόσος στους πνεύμονες και να μην χρειαστεί διασωλήνωση, ήταν στην πραγματικότητα το όπλο. Από το Σεπτέμβριο λοιπόν που είχαμε 55% μόλις εμβολιαστική κάλυψη, ναι, φτάσαμε το Φεβρουάριο-Μάρτιο πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο με πολύ δύσκολα μέτρα υποχρεωτικότητας που πολλοί τα χαρακτηρίσαν αυταρχικά και είχαν και πρόστιμο και είχαν αναστολή κόσμου σε εργασία ήταν, και είχε αδυναμία πρόσβαση. Μισό ήταν λεπτό. Ήταν όλοι ανεμβολιαστοί όμως. Κυρία Στάθη, όλοι όταν πια φτάνει κάποιος να διασωληνωθεί κινδυνεύει. Αναλογικά η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων οι οποίοι διασωληνώθηκαν αναλογικά ήταν ανεμβολίαστοι. Ερώτηση, όταν πια φτάσαμε, ερώτηση κύριε Υπουργέ. Ένα πράγμα θα σας πω για να καταλάβετε, ναι, όχι κύριε Στάθη, γιατί αυτά πρέπει να τα καταλάβω. Όταν φτάσαμε στο 80% πλήρως εμβολιασμένων κόσμου, τότε προφανώς οι ανεμβολιαστοί με τους ανεμβολιασμένους διασωληνωμένους πάλι είχαν αναλογία 80-20 ανάποδα. Δηλαδή το 80% των διασωληνωμένων ήταν από το 20% των ανεμβολίαστων. Ερώτηση. Άρα, αυτή η μελέτη, θα μου κάνετε τις ερωτήσεις, παρακαλώ, να καταλήξω. Παρακαλώ, αυτή παρακαλώ. Η μελέτη δείχνει κάτι πολύ σημαντικό. Το κρίσιμο ήταν να μην διασωληνωθεί κάποιος και έπρεπε να εμβολιαστεί και σήμερα που έχουμε 80 διασωληνωμένους έναντι 700 που είχαμε φτάσει το χειμώνα με τα ίδια κρούσματα. Η ειδοποιώς διαφορά είναι ότι είμαστε στον ευρωπαϊκό μέσο όρο εμβολιασμένοι. Μία ερώτηση για να πάμε στον κύριο Τζανακόπουλο. Έχουμε παραπάνω θνητότητα στις ΜΕΘ. Έχουμε παραπάνω θνητότητα στις ΜΕΘ. Στις ΜΕΘ, δυστυχώς στις ελληνικές, την τελευταία 20 χρόνια έχουμε πολύ μεγαλύτερη θνητότητα σε όλες τις ασθένειες, διότι η χώρα μας έχει διπλάσιο ποσοστό νοσοκομιακών λοιμόξεων μέσα στις ΜΕΘ από ό,τι έχουν οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Μεγάλη. Όταν έχεις διπλάσιο ποσοστό νοσοκομιακών λοιμόξεων, που με τις μελέτες που έχει κάνει ο ΕΟΔΗ, γιατί αυτά που λέει ο κύριος Λίτρας, ότι πρέπει να ερευνηθούν, τα ερεύνησε ο ΕΟΔΗ. Και σε ποσοστό άνω του 70% συμπολιτών μας, υπήρξαν νοσοκομιακές λοιμόξεις που υπάρχουν στις ελληνικές ΜΕΘ. Ωραία. Και έχουμε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό. Μισό λεπτό, κύριε Υπουργέ. Ποιος είναι ο βασικός στόχος λοιπόν? Να μην φτάνει κάποιος να διασωληνωθεί. Σωστά. Λέει όμως ο κύριος Καπραβέλος εδώ. Ναι. Λέει ο κύριος Καπραβέλος εδώ το πρωί στην εκπομπή Ανοιχτή Επικοινωνία. Η έρευνα λέει την αλήθεια. Αυτή είναι, δεν γίνεται να επιβιώσεις αν διασωληνωθείς εκτός ΜΕΘ. Κυρίως για το εκτός ΜΕΘ. Θυμίζω τον πολιτικό σάλο που είχε προκληθεί με μια δήλωση του Πρωθυπουργού στην Βουλή. Κύριε Στάθ, και αυτό θα σας το απαντήσω. Βλέπετε ότι η διαφορά του κύριου Λίτρα είναι 72-99. Η επιλογή του κόσμου που θα διασωληνωθεί είναι η ιατρική πράξη. Αντιστοίχως, αυτό που δεν κάνει η μελέτη και το κάνει ο ΕΟΔΗ είναι ότι στο προσδόκιμο επιβίωσης, κύριε Στάθ και κύριε Καμπουράκη,
ακόμα και για την είσοδο σε ΜΕΔ διασωληνωμένου, εκτιμάται. Δηλαδή, όταν έχουμε διασωληνωμένους εκτός ΜΕΘ και αδειάσει κρεβάτι ΜΕΘ, αυτός που θα μπει θα είναι, με βάση ιατρικά και μόνο στοιχεία, αυτός που έχει περισσότερες πιθανότητες επιβίωσης. Άρα, εκ των πραγμάτων, η διασωλήνωση είναι πολύ σημαντική, η ΜΕΘ να μπει είναι σημαντική. Το πιο σημαντικό από όλα είναι να μην φτάσει ο άνθρωπος να διασωληνωθεί. Και το κρίσιμο σημείο, γιατί και το 72% κάτσε να μας απαντήσει. Μισό λεπτό, Θάνο μου. Σε πλήρη κάλυψη.